Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, κύριος Χρήστος Κληρίδης, για να συζητήσουμε το θέμα. Κύριε Κληρίδη, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα που υπάρχει με την χρήση της πλατφόρμας? Το θέμα είναι πολύ απλό. Δεν ξέρω αν έχουμε ήχο από τον κύριο Κληρίδη. Με ακούτε? Δεν ακούμε καλά τον κύριο Κληρίδη. Κύριε Κληρίδη, μας ακούτε τώρα? Εγώ σας ακούω ολοκάθαρα. Ωραία, τώρα σας ακούμε και εμείς. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα που παρουσιάζεται με την πλατφόρμα iJustice? Να σας εξηγήσω. Όταν πάτε σε έναν κατάστημα να αγοράσετε με πιστωτική κάρτα, τα δικαιώματα τα καταβάλλει ο καταστηματάρχης. Μάλιστα. Δεν πληρώνετε εσείς επιπρόσθετων ποσών λόγω της χρήσης της κάρτας. Κατά τον ανάλογο τρόπο, όταν ο δικηγόρος θα χρησιμοποιήσει το σύστημα και θα πληρώσει με την κάρτα, θα καταβάλει τα δικαιώματα στην JCC εκείνος ο οποίος έχει θέσει σε εφαρμογή το σύστημα και ο λογαριασμός είναι στο όνομά του, δηλαδή η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δυστυχώς αυτό το πράγμα αρνείται να το δεχτεί και λέει ότι όσον αφορά τα δικηγορόσημα, τα οποία είναι οι συνεισφορές των δικηγόρων για τις συντάξεις τους, πρέπει τα δικαιώματα της JCC να τα καταβάλει το Ταμείο Συντάξεως. Αυτό το πράγμα είναι απροτάγουστο. Δεν μπορεί να γίνει. Πρώτον, διότι εφόσον το κράτος απεφάσισε να εισαγάγει τη χρήση της κάρτας ηλεκτρονικά για την πληρωμή όλων των δικαιωμάτων για καταχώρηση των δικογράφων κτλ., θα πρέπει να αναλάβει και το κόστος λειτουργίας του συστήματος. Και δεύτερο, είναι απαράδεκτο από το εστέρημα των συνταξιούχων και τις συνεισφορές των δικηγόρων να εισπράττει το κράτος δια σκοπούς της JCC οποιαδήποτε δικαιώματα για τη λειτουργία ενός συστήματος το οποίο λειτουργεί προς όφελος όλων των πολιτών αυτού του τόπου. Πόσο είναι αυτό το κόστος το οποίο πηγαίνει στην JCC, όπως λέτε? Περίπου 80.000 ευρώ το χρόνο. Μάλιστα. Το οποίο για το κράτος δεν είναι τίποτα απολύτως. Ενώ για το Ταμείο Συντάξεως, το οποίο πνέει τα λίσθια και προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να το αναβιώσουμε με τις αναλογιστικές μελέτες και είμαστε σε προχωρημένο στάδιο, έχει προβλήματα και δεν μπορεί το Ταμείο Συντάξεως να πληρώσει ούτε ένα σεντ για λειτουργία ενός συστήματος το οποίο εισάγει το κράτος και είναι προς όφελος ναι μεν και των δικηγόρων αλλά του ευρύτερου κοινού. Οπότε τι είναι αυτό που προτίθεστε να κάνετε, κύριε Κληρίδη, για αυτό το θέμα? Δεν θα χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα? Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα. Αν δοκιμάσει τώρα ο δικηγόρος να μπει στην πλατφόρμα, του βγαίνει μια ανακοίνωση ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή η πιστωτική κάρτα του δικηγόρου, διότι δεν έχει βρεθεί λύση στο θέμα για το ποιος θα πληρώσει τα δικαιώματα σε σχέση με τα δικηγορόσημα. Άρα αυτό τι σημαίνει, κύριε Κληρίδη? Είναι εντελώς θεωρητικό το σύστημα όπως μπήκε δηλαδή. Μάλιστα, άρα στην ουσία δεν μπορείτε να αξιοποιήσετε το σύστημα, αυτό μας λέτε? Μόνο κάποιος πολίτης που θα καταχωρήσει από μόνος του μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Οι δικηγόροι δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Μάλιστα, και πώς μπορεί να επιλυθεί αυτό το ζήτημα? Θα πρέπει να αναλάβει το κράτος τα δικαιώματα της JCC. Μάλιστα, ξεκάθαρο. Εάν δεν βρεθεί αυτή η λύση, τότε τι προτίθεστε να κάνετε? Θα μείνει το σύστημα έτσι, δεν θα λειτουργήσει. Δεν πιστεύετε όμως ότι το σύστημα το συγκεκριμένο είναι αναγκαίο, λόγω φυσικά και της περίοδου που έχουμε περιέλθει, της πανδημίας? Πρέπει να αναλάβει και το κόστος του. Μάλιστα. Ξεκάθαρο, κύριε Κληρίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.